Εδώ είμαστε για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Γιώτα την Αρχοντάκη. Έχει πάρει θέση. Γιώτα, καλώς ήρθες. Και πάλι, αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε μια ξεχωριστή ιστορία δύο ανθρώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι ναι, μεν ταξιδεύουν και αυτοί σε όλο τον κόσμο, όπως δείχναμε τις προάλλες τα παιδιά από εδώ, από τις γούβες, αλλά για διαφορετικό λόγο και σκοπό. Ακριβώς, είναι ένα ζευγάρι, είναι ο Έλπης και η Δώρα. Πολλοί μπορεί να τους γνωρίζουν, γιατί είναι άτομα τα οποία έχουν ξεκινήσει την εθελοντική τους δράση εδώ και πολλά χρόνια. Βοηθούν κόσμο δηλαδή. Βοηθούν κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν ταξιδέψει στο Νεπάλ, στην Τανζανία, ετοιμάζουν και νέο ταξίδι και τους ακολουθούν δεκάδες εθελοντές. Πηγαίνουν, χτίζουν σχολικές αίθουσες, χαρίζουν χαμόγελα. Αυτό είναι το σημαντικό. Πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη από βασικά πράγματα, τα οποία για εμάς είναι δεδομένα και προσφέρουν. Και με τη βοήθεια των εθελοντών που μαζεύουν από όλη την χώρα και όχι μόνο, βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζωή. Και γενικότερα και κάνουν πολύ ξεχωριστές διοργανώσεις. Για παράδειγμα, πριν από χρόνια είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη με τερματικό σταθμό το Ηράκλειο με ποδήλατο. Με ποδήλατο. Ακριβώς, και τους ακολουθούσαν πολλοί εθελοντές. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά αυτή τη φορά τον Έλπης. Είναι το άτομο για το οποίο μιλάμε τόση ώρα και έχουμε κάνει ο ελπιδοφόρος που πραγματικά δίνει ελπίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του. Έλπης, καλησπέρα. Καλησπέρα, συνάδελφε παρέα, τι κάνετε? Έλπης Χρυσοβέργης, το λέω σωστά, έτσι? Πολύ σωστά, ναι, σας ακούω, τα λέτε τόσο όμορφα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Λοιπόν, όσοι έχουμε διαβάσει, Έλπης, τις τελευταίες ημέρες για τη δράση τη δική σας που πραγματοποιείται ανά τον κόσμο με τη βοήθεια εθελοντών, έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό και βεβαίως ψάχναμε στις εικόνες να διαπιστώσουμε αυτό που διαβάζαμε και είναι ολοφάνερο και θέλω πραγματικά να δούμε και πλάνα και εικόνες από τα σημεία τα οποία πάτε. Πείτε μας πώς ξεκίνησε η ιδέα αρχικώς και ξεκινήσατε όλα αυτά τα ταξίδια. Γενικότερα, μαζί με τη Δώρα που είμαστε μαζί 12 χρόνια κοντά, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ταξίδια, όπως φαντάζομαι περισσότερος κόσμος αγαπάει τα ταξίδια. Έτσι λοιπόν είχαμε βρεθεί στην Νότια Αφρική, οικονομικά έχουμε τελειώσει και βρεθήκαμε στο Cape Town στην Νότια Αφρική για δουλειά και κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι, ασχίσαμε όλη την Αφρική μέχρι την Ελλάδα πίσω, μέσα μαζική μεταφοράς. Μας πήρε 6 μήνες αυτό το ταξίδι και κάναμε πολλές εθελοντικές δράσεις στον δρόμο. Σε διάφορες περιοχές, στην Τανζανία, στην Κένια, στα απομονωμένα χωριά που βοηθούσαμε κάποιους ανθρώπους, κάποιες ανάγκες που υπήρχαν. Και έτσι σιγά σιγά αυτό άρχισε να μεγαλώνει. Το κάναμε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το δείξαμε στην Ελλάδα, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι υπάρχει εγκληματικότητα, φτώχεια, αρρώστιες, δυστυχία. Εμείς όμως βλέπαμε πολύ αγάπη, πολλά χαμόγελα. Και αυτό θέλαμε σιγά σιγά να το βάλουμε προς το έξω. Και έτσι είχαμε κάνει το πρώτο μας ντοκιμαντέρ, το είχαμε δείξει τότε στο επιμελητήριο και στο Ηράκλειο. Είχαμε έρθει. Υπήρχε πολύ αγάπη και από τον κόσμο. Και ήθελε να μάθει περισσότερα πράγματα, να συμμετέχει ενδεχομένως. Και κάπως έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε και πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές, στην Τανζανία, στην Κένια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Έλπης μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους βρίσκεστε στο πλευρό τους και έχετε βρεθεί κατά καιρούς στο παρελθόν και έχετε ταξιδέψει από τη μικρή μας τη χώρα, την Ελλάδα, με προορισμούς βεβαίως στις χώρες τους. Πώς σας αντιλαμβάνετε, πώς σας δέχεται, πώς σας αντιμετωπίζει πραγματικά ως μάνα εξ ουρανού, τι σας λένε? Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ένας άλλος κόσμος εκεί πέρα. Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ ευγνώμων και χαίρονται τόσο πολύ που κάνουμε τόσο πολλά χιλιόμετρα, δίνουμε ενέργεια, δίνουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε απλές καθημερινές ανάγκες. Όπως είναι η στέγαση, όπως είναι το νερό, όπως είναι η εκπαίδευση. Το εκτιμάνε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και είναι αμοιβαία τα αισθήματα γιατί και εμείς παίρνουμε πολλά μαθήματα ζωής από τους ανθρώπους. Οπότε είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και για τους εθελοντές που έρχονται δηλαδή, από την Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό συνεχίζουμε με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, γιατί είναι κάτι που βγάζει πολύ όμορφα συναισθήματα. Έλπη, θέλω να σε ρωτήσω για πώς εμπνευστήκατε την ονομασία Willing to Help. Η αλήθεια είναι επειδή έχουμε μια τρέλα με το ποδήλατο. Όπως είπε πολύ ωραία η Γιώτα πριν, έχουμε κάνει δύο μεγάλα ταξίδια με το ποδήλατο. Το ένα ήταν Λονδίνο, Αθήνα σε 35 ημέρες για τα παιδιά της Λόγας. Το δεύτερο ήταν Κωνσταντινούπολη, Ηράκλειο, Κρήτης για άτομα αναπηρία. Είχαμε πάρει αναπηρικά μαξίδια. Και μάλιστα είχαμε βοηθήσει και πέρα στο Ηράκλειο την αγωνιστική ομάδα το Ταλός. Με άτομα αναπηρία που κάνουν διάφορα με το ποδήλατο. Οπότε είναι will, είναι τροχός, willing to help, είναι έτσι σαν λογοπαίγνιο λίγο ότι και είναι μια ρόδα στην ουσία με ανθρωπάκια γύρω-γύρω που είναι πιασμένα χέρι-χέρι και βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτό πιστεύουμε πολύ στην αγάπη, στην καλοσύνη, ότι μόνο όταν οι άνθρωποι γίνουν μαζί μια αγκαλιά, τότε
θα πάμε έτσι, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Εντάξει, φαντάζομαι όμως, Έλπις, ότι και το όλο εγχείρημα, η όλη σας προσπάθεια έχει και δυσκολίες. Δεν είναι μόνο το εύκολο του πράγματος, σκεφτόμαστε ότι θα προσφέρουμε και όλα καλά. Υπάρχουν και δυσκολίες, έχετε αντιμετωπίσει κατά καιρούς. Σίγουρα και θυσίες κάνεις πολλές και περιπέτειες αρκετές, γιατί ειδικά στα ταξίδια που κάνουμε, το κάνουμε και με πολύ χαμηλό budget, γιατί και εμάς μας αρέσει να ζούμε με τους ανθρώπους μαζί, να τρώμε μαζί, να κοιμόμαστε μαζί. Οπότε αυτό προϋποθέτει σίγουρα αρκετές θυσίες από εμάς, από τη μεριά μας. Αλλά φινάλε, στο τέλος της ημέρας, όταν βλέπεις ότι είσαι έστω και έχεις βάλει και ένα μικρό λιθαράκι για να χαμογελάσεις έναν συνάνθρωπό σου, σε κάνει να τα ξεχνάς όλα και να πραγματικά να νιώθεις τη χαρά μαζί με τους ανθρώπους. Οπότε αξίζει το κάθε δευτερόλεπτο και κάθε προσπάθεια που γίνεται. Μάλιστα. Γιώτα, θες να ρωτήσεις κάτι? Ναι, θέλω να ρωτήσω. Επειδή είναι πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει ο εθελοντισμός και αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και μαζί σας. Αρχικά, ποιο είναι αυτό το πράγμα που θα πρέπει να έχουν στο νου τους, τι να προσέξουν και τι να κάνουν στη συνέχεια για να σας ακολουθήσουν? Σωστά. Εμείς πλέον καταρχήσουμε, έχουμε και κάνει κάποια ταξίδια, το οποίο ονομάζουμε MyQuest, που είναι στην ουσία η αναζήτηση του καθενός, η οποία είναι 10 ημέρα ταξίδια στην Τανζανία, στο Νεπάλ, σε project που πάμε κάθε χρόνο σε αυτές τις κοινότητες. Είναι ώρα να βλέπεις την εξέλιξη των project. Οπότε, δηλαδή, το Νοέμβριο τώρα και το Δεκέμβριο θα πάμε στην Τανζανία, τον Γενάρη στην Κένια, το Φλεβάρι στο Νεπάλ. Είναι 10 μέρες που πάμε κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες κοινότητες, για ανάλογα το project που υπάρχει εκεί πέρα. Έτσι, με την εκπαίδευση, το με το περιβάλλον. Κάθε φορά έρχεται από την κοινότητα το project. Είναι περιοχές όπου μπορεί να έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα για εγκληματικότητα, αυτό που λέγαμε πριν, για αρρώστιες κλπ. Αλλά το έχουμε κάνει τόσο πολύπλοκο, είναι τόσο πιο απλά τα πράγματα και τόσο όμορφα, που όσα παιδιά έρχονται, συνειδητοποιούν τελικά ότι τελικά είναι απλά ο φόβος που μας κρατάει πίσω και μας γκρεμίζει τα όνειρα χωρίς λόγο, δυστυχώς. Είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που αξίζει κανείς να δοκιμάσει. Και μιας και μιλάς για εμπειρίες, όπως βλέπουμε και εμείς τόση ώρα στα πλάνα που παρακολουθούν οι τηλεθεατές, είναι εμπειρίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο φακό, έχουν αποτυπωθεί σε φωτογραφία και σε βίντεο. Και μάλιστα πραγματοποιείται και μια κινητή έκθεση, η οποία θα έρθει και στο Ηράκλειο. Θέλω πραγματικά να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το θέμα, το οποίο θα ενδιαφέρει πολλούς, έτσι ώστε να ζήσουν έστω και με ένα διαφορετικό δικό τους τρόπο την εμπειρία μέσα από τις φωτογραφίες. Και που ξέρεις, μπορεί να πιστούν και αυτοί. Σωστά, Έλπις? Σωστά, σωστά. Γιατί όσο και να λέμε εμείς πράγματα έτσι με λόγια, μια φωτογραφία αποτυπώνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ένα βίντεο ακόμα περισσότερο. Οπότε, και πόσο μάλλον βέβαια όταν έρθει κάποιος και το ζήσει, τον ταρακουνάει και με την καρδιά του θέλει να κάνει όλο και περισσότερα πράγματα. Πότε θα σας απολαύσουμε στο Ηράκλειο μέσω της φωτογραφίας? Σήμερα είμαστε στο Ηράκλειο, η αλήθεια είναι. Ναι, μόλις φτάσαμε και γι' αυτό δεν προλάβαμε να έρθουμε κατευθείαν και στο στούντιο. Είμαστε στο πολύ κέντρο νεολαίας. Ωραία. Βρήκαμε τον τόπο, Γιώτα, που θα πάμε μετά την εκπομπή. Έτσι νομίζω. Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή για απόψε. Να δούμε μέσα φωτογραφίες. Να δούμε μέσα από τις φωτογραφίες. Μέχρι τις 11 το βράδυ. Ωραία. Ωραία, ωραία. Και μάλιστα δεν θα είστε μόνο στο Ηράκλειο τις προσεχείς ημέρες, έτσι? Σωστά, σωστά. Αύριο θα είμαστε στο Ρέθυμνο, στο σπίτι πολιτισμού, πάλι στις 8 η ώρα, αύριο Παρασκευή. Και την Κυριακή είμαστε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο στα Χανιά, πάλι 8 η ώρα. Πολύ, πολύ όμορφα. Και ταξιδεύετε γενικότερα την έκθεσή σας στα μέρη από τα οποία κατάγονται οι εθελοντές σας? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο, γιατί οι φωτογραφίες είναι από τις ματιές των εθελοντών και τα συναισθήματα που έχουν ζήσει. Και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να πάμε στις πόλεις από όπου προέρχονται, γιατί έχουν έρθει μαζί μας εθελοντές από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από ένα σωρό πόλεις. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας τώρα με αυτές τις φωτογραφίες ερχόμαστε σε αυτές τις πόλεις. Και είναι ωραίο, γιατί βλέπεις και την εμπειρία των παιδιών, δηλαδή, που μιλάνε και γι' αυτό. Και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι εννοείται δεν έχουν κάτι να κάνουν και βρίσκονται στο σπίτι, στον καναπέ, αργότερα μπορούν να πάνε, και όσοι βρίσκονται και στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι νομίζω ευχής έργων που υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια και φιλοξενείται εδώ στο Ηράκλειο και μπορούμε μέσα από φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων, του Έλπις και της Δώρα, αλλά και όλο της Δώρας και όλων των εθελοντών που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, είναι η ιδανική στιγμή προκειμένου να πάρουμε παραδείγματα και να δούμε μέσα από φωτογραφίες και τον πόνο κάποιων, αλλά και πώς αυτός ο πόνος μπορεί να επουλωθεί. Αυτή η πληγή μπορεί να επουλωθεί. Λοιπόν, Έλπις, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική σύνδεση αυτή που είχαμε. Για τον χρόνο και την ευκαιρία. Όσοι αρέσουν τα ταξίδια και ο εθελοντισμός, είναι ευκαιρία τώρα να το πούμε στο πολύ κέντρο με ωραίες συζητήσεις και εικόνες. Τέλεια. Μέχρι τις 11 είπαμε. Μέχρι τις 11 ναι, απόψε. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι, Έλπις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τι όμορφες δράσεις και τι όμορφους ανθρώπους φιλοξενούμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουμε ανθρώπους που νοιάζονται και για τον συνάνθρωπο και για το
τι γίνεται δίπλα μας, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι εκτός Ελλάδας που μας έχουν ανάγκη, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι μέσα στη χώρα μας που επίσης χρειάζονται τη βοήθειά μας και ο καθένας ακόμα και με μία καλή κουβέντα μπορεί να βοηθήσει. Έτσι, το συγκλονιστικό είναι το πώς καταφέρουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι να εντοπίζουν που υπάρχει το πρόβλημα και να σπέβδουν, ακόμα και είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μία χώρα, να σπέβδουν εκεί με εθελοντικό κοινό και να βοηθούν με ό,τι έχουν. Και όλα τα υπόλοιπα είναι αλυσίδα. Δηλαδή, μόλις κάνεις τη μία πράξη, διαδέχεται μετά την άλλη.